Κύριε Σκαρπάρη, καλημέρα. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλώς βρεθήκαμε ξανά μετά τις διακοπές. Καλώς βρεθήκαμε ξανά, παρόλο που αργήσαμε μία μέρα και μισή ώρα, αλλά δεν έχει να κάνει. Πάμε λίγο. Λοιπόν, θέλω την πρώτη σας αντίδραση, κύριε Σκαρπάρη, και είναι καλό να καταλάβει και ο κάθε συνταξιούχος εκεί έξω που μας παρακολουθεί αυτή την ώρα, τι σημαίνει η απόφαση του Υπουργού Εργασίας και αν όντως θα βοηθήσει τις διαδικασίες και θα βοηθήσει τον κάθε άνθρωπο να πληρώνεται στην ώρα του. Θα σας πω, σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη αν εφαρμοστεί αυτό που έχει αναφέρει ο Υπουργός από τον Οκτώβριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι όπως έκαμε την αναφορά του, όσοι κλείσουν τα 65 τον Σεπτέμβριο ή και πριν αντιλαμβάνουμε, εφόσον υποβληθήκαν οι αιτήσεις, το τέλος Οκτωβρίου θα πληρωθούν τη σύνταξή τους, ενώ για τα άτομα που παίρνουν τη σύνταξή τους και ζητούν να συνταξιοδοτηθούν στο 63ο έτος της ηλικίας, αυτό η επίσπευση της διαδικασίας εξέτασης των αιτήσεων θα ισχύει από το Γενάρη του 24, δηλαδή όσοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και είναι δικαιούχοι σύνταξης τον Δεκέμβριο, το Γενάρη, το τέλος του Γενάρη θα πληρωθούν. Είναι, επαναλαμβάνω, μια θετική εξέλιξη και θυμάστε ότι έκαναμε πάρα πολλά διαβήματα και προς την προηγούμενη κυβέρνηση και προς την παρούσα για να βρεθεί μια λύση, διότι ήταν αδικαιολόγητο να υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση 8-9 μήνες στον τομέα των κοινωνικών ασφαλίσεων. Λοιπόν, να παρατηρήσω ωστόσο ότι το ίδιο δεν έχει συμβεί και στην Υπηρεσία Διαχείρισης Επιδημάτων Πρόνοιας και έχουμε συνταξιούχους που οι χαμηλοσυνταξιούχοι περιμένουν από τα πέρσι, περιμένουν σίγουρα όλοι οι συνταξιούχοι που υπόβαλαν αιτήσεις φέτος απάντηση για να εξεταστεί η αίτησή τους για να πάρουν τη μικρή επιταγή για να φτάσουμε στα περιβόητα 710 ευρώ ή στα 1210 ευρώ. Περιμένει ο κόσμος, χάνει για την ψυχραιμία του, του ζητούν νέα στοιχεία και είναι ένας γρογοθάς μέχρι να βγει αποτέλεσμα. Αν βγει, δηλαδή. Άρα εκεί είναι... δεν έχουμε βελτίωση της κατάστασης και της εικόνας, κύριε Σκαρπάρη. Μπορεί να γίνει βελτίωση σε σχέση με τα 2 και 3 χρόνια που υπήρχε προηγουμένως, αλλά δεν είναι λύση. Και αύριο να πανηγυρίζουμε. Αν βάλαμε τον πύχη στα 3 χρόνια, σίγουρα σου έρθει η αίτηση πίσω στον 1,5. Θα πεις δόξα τον Θεό, αλλά δεν ξέρω αν είναι αυτό ο πύχης. Αυτά που πάει να κάνει η κυβέρνηση τώρα είναι το αυτονόητο. Δηλαδή αυτό τη δουλειά που έπρεπε να γίνεται ήδη. Προπάντων με τη νέα τεχνολογία, με τα νέα μηχανογραφικά συστήματα που έχει στο Υπουργείο Εργασίας, από το γεγονός ότι οποιοσδήποτε πολίτης μπαίνοντας στο σύστημα να Αριάδνη μπορεί να δει πόσο είναι το αποτέλεσμα της σύνταξης του και το, να υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, διότι αντίθετα δελτίων τύπου που έκδωσε ακόμα και την περασμένη εβδομάδα το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως εκδίδει κάθε εβδομάδα για να παρουσιάσει την εξέλιξη της πορείας των εξέταση των αιτήσεων, θα δείτε ότι η θεσμοθετημένη σύνταξη εξετάζονται αιτήσεις που έχουν 2 με 3 μήνες καθυστέρηση. Η κοινωνική σύνταξη είναι πιο μεγάλη. Η καθυστέρηση είναι 4 μήνες και ο Υπουργός δεν έκανε καθόλου αναφορά για το πώς θα εξελιχθεί το θέμα με την κοινωνική σύνταξη. Και βεβαίως, όχι στο τέλος της ημέρας να δούμε κάποια βήματα να επικεντρώσουμε την προσοχή μας ή στο να υλοποιήσουμε μια εξαγγελία και στο τέλος τα υπόλοιπα άλλα επιδόματα να μείνουν εκεί στο ράφι, διότι έχω δει τον κατάλογο, το επίδομα ασθενείας περιμένουν 5-6 μήνες. Συγγνώμη, πάμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και δημιουργούμε άλλον στο περιβάλλον τον ασφαλισμένο. Πρέπει να τα βλέπουμε έτσι, όλα με έχετε ένα σωστό τρόπο. Αν δεν κάνω λάθος, ο Υπουργός της Εργασίας θα είναι σήμερα το μεσημέρι στην συνάδελφο, την Κάτια τη ΑΒΑ. Θα είναι, παιδιά. Ο κύριος Παναγιώτης. Α, θα είναι. Ωραία. Οπότε είναι κάτι καλό να το δούμε και να το συζητήσουμε και εκεί. Κύριε Σκαρπάρη, σας ευχαριστώ. Ήταν έτσι η πρώτη επαφή που είχαμε. Ήθελα όμως να κάνω και κάποιο σχόλιο σε σχέση με τα ωραία λόγια που εξελίσσονται και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και από άλλους. Να σταματήσει η κοροϊδία. Είναι μια έκκληση από μέρους της ΕΚΙΣΗ. Η κοροϊδία από το γεγονός ότι πριν μερικές μέρες ο Υπουργός Ενέργειας προετοίμασε τον κόσμο ότι η κυβέρνηση θα επανεξέταζε την απόφαση της για κατάργηση της επιδότησης στον ηλεκτρισμό. Στα καύσιμα. Και στον ηλεκτρισμό και στα καύσιμα. Υπήρχε επιδότηση στον ηλεκτρισμό 70 ευρώ το δίμηνο και το εκατάργησε.
Ναι. Γιατί μιλώ, το κατάλησε για όλους. Ναι. Το οι δηλώσεις του κύριου Παπαναστασίου προχθές αφορούσαν τα καύσιμα βεβαίως. Μας τα είπε το πρωί. Μας είπε εγώ ότι ακόμη επιμένει ο κύριος Παπαναστασίου ότι υπάρχει ένα μικρό περιθώριο. Απλώς πρέπει να πάρει το OK από το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία, μα τώρα έχουμε δύο κυβερνήσεις στην Κύπρο. Έχουμε το Υπουργείο Οικονομικών και τα υπόλοιπα άλλα υπουργεία. Δεν υπάρχει κυβέρνηση που να αποφασίσει συλλογικά. Ο κάθε υπουργός θα παρουσιάζεται προς τα έξω με ένα διαφορετικό τρόπο και στο τέλος ο κόσμος να περιμένει και το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε συνάντηση με την Υφυπουργό Πρόνοιας και η Υφυπουργός Πρόνοιας μας υποσχέθηκε ότι θα μίλαμε με τον Υπουργό Ενέργειας για να λύσει προπάντων τα ζητήματα που έχουν σχέση με το ότι ή χαμηλοσυνταξιού και ακόμη δεν είναι ενταγμένοι στις ευάλωτες ομάδες. Αυτό που το βάζετε, πόσες φορές να το πούμε αυτό με τους συνταξιούς πραγματικά. Πόσες φορές δεν ξέρω αν δεν ακούει κάποιος. Δεν ακούει κανείς. Να δείχνουν κατανόηση και στο τέλος να μας σερβίρουν εχθές ότι θα καταργήσουν το μηδενικό συντελεστήνη στον καφέ και στη ζάχαρη. Ευχαριστούμε για τα ψίχουλα. Συγγνώμη δηλαδή. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκαρπάρη. Όχι, εσείς καλά κάνετε και τα λέτε και εμείς σας ακούμε μια χαρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.